άρση ημίτης βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή της Χρυσής Αυγής που επιτέθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων θα αποφασίσει η Βουλή μόλις ξεκινήσει και πάλι τις εργασίες της. Σε βάρος του Γιώργου Γερμενή έχει σχηματιστεί δικογραφία με τις κατηγορίες της απόπειρας σωματικής βλάβης και της εξύβρισης. Τη διανομή αρνιών μόνο σε Έλληνες και την επίθεση του Γιώργου Γερμενή στο Δήμαρχο της Αθήνας σχολίασε σε άρθρο της και η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Αν το περιστατικό αποκάλυψε κάτι από το αληθινό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, φθηνά λαϊκίστικα τεχνάσματα υποστηριζόμενα από βίαιες απειλές, αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη γενική τάση. Τα μέλη της συχνά οργανώνουν συσίτια και αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες και σπάνια αμφισβητούνται από τις αρχές, παρά τον κραυγαλαίο ρατσισμό τέτοιων πρωτοβουλειών σε μια χώρα όπου η βία κατά εθνικών μειονοτήτων αυξάνεται. Η εφημερίδα κάνει εκτενή αναφορά στις δράσεις της Χρυσής Αυγής και στις προσπάθειές της να διεισδύσει την ελληνική κοινωνία. Ενθαρρυμένη από το όλο κλίμα, η Χρυσή Αυγή έχει καταφέρει να φυτέψει σπόρους στα ελληνικά θεσμικά όργανα, οικοδομώντας δίκτυα υποστήριξης εντός της ελληνικής αστυνομίας, μπαίνοντας σε νοσοκομεία και, ίσως το πιο ανησυχητικό, προσπαθώντας να στρατολογήσει εφήβους, διαδίδοντας τις ιδέες της στα σχολεία. Οι Άγγλοι είναι ανθέλινες, μισούν τον ελληνισμό και φυσικά πολεμούν με κάθε μέσο τη Χρυσή Αυγή. Τα συσίτια μόνο για Έλληνες συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Καλούμε όλα τα κόμματα της Βουλής που αρπάζουν εκατομμύρια ευρώ από τα κρατικά ταμεία να κάνουν το ίδιο, να πάψουν να τρώνε με τόση βουλημία το κρατικό χρήμα και να προσφέρουν κάτι στους Έλληνες ή ακόμα και στους λαθρομετανάστες. Νέα επίθεση στη Χρυσή Αυγή εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Στατσόπουλος μέσω Facebook με αφορμή τη διεξαγωγή του αντιαπαγορευτικού φεστιβάλ. Μαθαίνω πως τα μαλακίρια της Χρυσής Αυγής κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να απαγορεύσουν το φεστιβάλ. Μήπως ήρθε ο καιρός να πούμε κι εμείς ένα χειρό μαζικό αρκετά στον ταβατζιλίκι των φασιστών? Ρωτάω, μήπως ήρθε ο καιρός? Ανεπιθύμητοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στην Αυστραλία, σύμφωνα με την Ελληνοαυστραλή κοινοπολιτιακή βουλευτή Μαρία Βαμβακινού. Αυτή η είδους πολιτική έκφραση είναι επικίνδυνη και δεν είναι δεκτή στην Αυστραλία. Και πιστεύω ότι για το καλό κοινό της Αυστραλίας δεν θα πρέπει να τους δοθεί βίζα να έρθουν. Γιατί αναρωτιέμαι τι ακριβώς θέλουν να κάνουν στην Αυστραλία όταν έρθουν. Φυσικά δεν θα είναι τουρισμός, έρχονται για ένα σκοπό. Είναι σκοπός που δεν είναι ανεπιθύμητος και είναι κάτι το οποίο θα αρνηθούμε. Όποιος είναι παντελώς άγνωστος και δεν το ξέρει η μάνα του, κάνει μια δήλωση κατά της Χρυσής Αυγής και αυτομάτως παίζει στα κανάλια. Η Χρυσή Αυγή έχει οργανωμένους πυρήνες και στην Αυστραλία και στην Αμερική και όπου αλλού χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού.